Ομιλώντας σε ειδική συνεδρίαση ενώπιον της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης στο Βελιγράδι, όπου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικόλαος Βούτσης, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τις επιθέσεις στην Άγκυρα και το Βερολίνο. Είμαι συγκινημένος πραγματικά που μιλάω στην Σερβική Εθνοσυνέλευση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε προς το πρόσωπό μου αλλά και προς όλους τους Έλληνες βουλευτές και προς τον ελληνικό λαό. Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη και οδύνη για την δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα, όπως επίσης και των αθώων θυμάτων χθες στο Βερολίνο, μαζί με την οργή για όλες τις πράξεις βίας και τρομοκρατίας. Ο πρόεδρος της Βουλής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία της Ευρώπης, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να απομονωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη δεν πρέπει να γίνει φρούριο απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο και στα υπαρκτά προβλήματα της περιοχής μας. Και δεν πρέπει να ενθαρρύνει τις φοβίες που προκαλούν νέα τύχη ανάμεσα σε χώρες και λαούς. Κάθε συμμετέχουσα ήδη χώρα, όπως παραδείγματος χάρη η Ελλάδα που ήταν το 10ο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κάθε υποένταξη χώρα, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, να διαμορφώσει και να ασκήσει πολιτική, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ζωντανή, να διατηρήσει και να εμπλουτίσει τις συντηρητικές της αξίες, να διαμορφώσει μια νέα αρχιτεκτονική που θα υποστηρίζει τις κοινωνικές συγκλήσεις και θα αποτρέπει την ανισότητα ανάμεσα σε περιοχές και σε χώρες. Μια νέα αρχιτεκτονική για την νομισματική ένωση. Να απομακρυνθεί από την πολιτική της αυστηρής λιτότητας και της απομείωσης των ευρωπαϊκών κοινωνικών κεκτημένων. Κλείνοντας την ομιλία του ενώπιον των μελών της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης, ο πρόεδρος της Βουλής μίλησε για την ανάγκη προάσπισης των ιδρυτικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές και συνεργασία έτσι ώστε να αποτραπούν εν τη γενέση τους διεθνείς στρατηγικές ανομολόγητες προσώρας για το διαχωρισμό και την υποβάθμιση περιοχών και περιφερειών της Ευρώπης με ταυτόχρονη αναβάθμιση και μόνιμο ηγετικό ρόλο στο επίπεδο της οικονομίας και όχι μόνο σε άλλες περιφέρειες και χώρες, ιδιαίτερα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμοποιημένη σε διαφορετικές ταχύτητες και σε μόνιμους ανισότιμους ρόλους για τις χώρες που σήμερα τις συναποτελούν και για αυτές που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ένταξης ή υποψηφιότητάς τους για ένταξη, θα αποτελεί μια ιστορική καρικατούρα και μια ευθεία άρνηση των ιδρυτικών συμφωνιών και όσων μέχρι σήμερα έχουν θεσμιστεί και αποτελούν το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο.